Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξουμε ένα μακιγιάζ με προϊόντα της Bridgy που κάναμε στο B4U για εσάς. Ακολουθήστε τα βήματα που κάναμε. Ξεκινάμε στο πρόσωπο, εφόσον το έχουμε καθαρίσει, με το Illuminator που είναι 3-1, είναι ενυδατική, βάση και δίνει και λάμψη. Συνεχίζουμε με το make-up. Για πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα, το εφαρμόζουμε με ένα beauty blend, λίγο νοπό. Μετά το make-up εφαρμόζουμε concealer. Το συγκεκριμένο είναι το Neutral 17 της Bridgy. Ένα πολύ ωραίο προϊόν, ενυδατικό. Και εφαρμόζουμε και λίγο στο πάνω κινητό βλέφαρο, μέχρι το top του φρυδιού, λίγο πιο κάτω, σβήνοντάς το. Και ερχόμαστε να κάνουμε τις φωτοσκιάδεις μας. Βάζουμε ένα σκούρο make-up για να κάνουμε τα κοψίματα. Σταθεροποιούμε το make-up με σταθερό compact bronzing. Βάζουμε λίγο ρούζ για να δώσουμε μία φυσικότητα. Συνεχίζουμε με τα μάτια. Ξεκινάμε να κάνουμε ένα περίγραμμα με το Jelly Liner, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα προϊόντα της Bridgy. Είναι αρκετά σταθερό, αμετακίνητο και δεν τρέχει. Κάνω απλά ένα περίγραμμα, πολύ λεπτό, στήριζα στη βλεφαρίδα. Σιγά σιγά παχαίνω την έξω γωνία. Το gel liner βοηθάει και τις πιο αρχάριες να μάθουν να βάζουν eyeliner. Είναι ελαφρά το eyeliner για να το μαλακώσω, για να τοποθετήσω σκιά και να μας βγει ένα πιο όμορφο αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε με σκιές. Θα χρησιμοποιήσω αυτές τις δύο παλέτες της Bridgy, η 45 και η άλλη είναι η 301. Έχει πολλά γυνα χρώματα καθημερινά που καλύπτεται όλα τα μακιγιάζ. Έχουμε σβήσει τη σκούρα σκιά πάνω στο eyeliner ώστε να δείξουμε μία οπτική σβησμένου eyeliner και μπλεντάρουμε για να μαλακώσουμε αρκετά τη σκιά. Κάνουμε ένα κόκαλο με μία καφέ σκιά για να δώσουμε βάθος στο μάτι. Ερχόμαστε με μία ενδιάμεση σκιά να ενώσουμε την πολύ σκούρα με τη υγιεινή. Ήδη βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να διαχωρίζεται και να σχηματίζεται ένα καινούριο σχέδιο σχήμα στο μάτι. Οι κινήσεις στο blending πρέπει να είναι πολύ αργές και μαλακές. Χαϊδεύουμε τα χρώματα να αναμειχθούν για να μην μας κάνουν στάντα. Στο τέλος θα δώσουμε τις πιο δυνατές εντάσεις όπως θέλουμε εμείς και θα φωτίσουμε στα τόξα των φρυδιών με μία πολύ ανοιχτόχρωμη σκιά. Για να μαλακώσουμε λίγο το αποτέλεσμα, παίρνουμε ένα σωμόν της παλέτας 511 και ντεγκραντάρουμε ώστε να μας δείξουν πιο όμορφα τα σβησίματα μεταξύ κόκαλου και φρυδιού. Παίρνουμε ένα κονσίλερ το πιο ανοιχτό να κάνουμε λίγο καθαρό το τελείωμα της σκιάς.
έχουμε βγάλει ένα πολύ smooth αποτέλεσμα με πολλά χρώματα. Κλείστε μου λίγο, Λίζα μου. Με πολλά χρώματα του καφέ σε υγιεινούς, θερμούς και ψυχρούς τόνους. Αφού έχουμε ολοκληρώσει όλες τις matte σκιές, πάμε να βάλουμε το υπέροχο Metallic Shot Pigment της Gritchie, το 104, για να ολοκληρώσουμε τα μάτια. Αρχικά τοποθετούμε το Glitter Primer για να κολλήσουμε το pigment. Έχουμε ολοκληρώσει τα μάτια, όμως θέλω να δώσω λίγο περισσότερη έμφαση στην εξωτερική γωνία για να μας κάνει πιο ένταση η λάμψη. Θα βάλω λίγο μαύρο και θα τον μπλεντάρω. Παίρνουμε μία loose powder, ώστε να έρθουμε να σετάρουμε όλο το πρόσωπο και όλα τα υγρά προϊόντα μας να σταθεροποιηθούν. Είναι διάφανη και κάνει για όλα τα χρώματα make-up. Και με ένα μεγάλο πινέλο εφαρμόζεται σε όλο το πρόσωπο. Τα φρύδια από το μοντέλο είναι καλοσχηματισμένα, παρόλα αυτά θα περάσουμε μία μάσκαρα να έρθουμε λίγο να τα καθαρίσουμε από τις χόνες σκόνες πούδρας και σκιών και να δώσουμε λίγο γραμμή στις τριχούλες που υπάρχουν. Έχουμε ολοκληρώσει το μακιγιάζ των ματιών, οπότε τώρα θα τοποθετήσουμε βλεφαρίδες και μετά μάσκαρα. Επιστρέφουμε. Έχουμε βάλει τις ψεύτικες βλεφαρίδες και πάμε τώρα να περάσουμε μάσκαρα, να κολλήσουμε τις δικές της με τις ψεύτικες. Βάζουμε highlight για να δώσουμε έξτρα λάμψη. Βάζουμε το 404 lipstick. Έχουμε τελειώσει όλο μας το μακιγιάζ. Εγώ θα το άφηνα μάτι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Όμως αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε λίγο διάφανο γκλος, να κάνουμε λίγο πιο τζουζ στα χείλια. Ένα οποιοδήποτε διάφανο γκλος. Κλειδώνουμε το μακιγιάζ με το fixing spray από μακριά, ανακοινούμε και είμαστε έτοιμοι.